Αλλάζουμε τώρα κλίμα, πάμε στη Φλόρινα να συνομιλήσουμε με τον Νίκο το φίλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τον καιρό στη Φλόρινα, να μας δώσει λίγο την εικόνα που έχουμε στον καιρό από χθες το βράδυ και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Δημήτρη, μπορούμε να πούμε ότι ο καιρός αυτός μας ευνηδίασε λίγο καλύτερα. Και θα εξηγήσω γιατί, διότι απλά μας έριξε βέβαια αρκετό χιόνι, γιατί τώρα έχει σταματήσει και δεν έχουμε χιονόπτωση, πλην όμως δεν ήταν τόσο παγωμένο όπως τις άλλες φορές. Αποτέλεσμα, η εν γέννη κατάσταση στο νομό να είναι πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες φορές. Δεν υπάρχουν από ενημέρωση που είχα από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τους αρμόδιους της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τον γραμματέα του Αμιντέου, το Δήμο Αμιντέου, τον Νίκο, τον Γιώσκο, διότι απλά τα μηχανήματα από χθες, μετά από ενημερώσεις που είχαν, βρισκόταν στους δρόμους και ενεργούσαν. Εκείνο βέβαια που υπάρχει ένα προβληματάκι, ο καιρός αυτός έβαλε στόχο την ΔΕΗ και μιλάμε για τα καλώδια τα οποία μεταξύ τους ακουμπούσαν λόγω του ότι το χιόνι ήταν βαρύ και υπήρχαν βραχυκυκλώματα με αποτέλεσμα το πλειοστάσιο του Δήμου Φλόρινας να είναι για πολλές ώρες εκτός λειτουργίας. Μάλιστα. Αλλά ευτυχώς υπήρχαν υγιεινήτριες. Και γενικά δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς, δεν υπάρχουν αποκλεισμοί και θα πρέπει οι οδηγοί να έχουν χιονολάστικα και τις αλυσίδες και να προσέχουν. Αυτό το γνωρίζουμε, ναι. Σε κάποιες περιοχές της περιφερειακής ενότητας χρειάζονται χιονολάστικα, ειδικά εκεί στην περιοχή για να πας Βιτσίου προς Καστοριά, μάλιστα, και στη Βίγλα. Νίκο, τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Εξέβρεση πόρων για σύνδεση της λεθέρμανσης του Δήμου Αμιντέου με την Πτολεμαϊδά. Υπήρχε συνάντηση στην Αθήνα του άνθιμου Μπιτάκη με τον Γιάννη Αντωνιάδη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, Νίκο. Ακριβώς, Δημήτρη. Όπως είπες, ο άνθιμος Μπιτάκης, ο Δήμαρχος Αμιντέου, μαζί με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Αντωνιάδη, αλλά και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου, τον Ιορδάνη Ντομπάτη, βρεθήκαν πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα και στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Σκρέκα. Βέβαια, εκεί η παρουσία τους αφορούσε διάφορα θέματα, αλλά και κυριότερα την εξέβρεση πόρων για το θέμα της τηλεθέρμασης του Αμιντέου και θα εξηγήσω τους λόγους. Από ό,τι ανέφερε και ο κύριος Αντωνιάδης, ενημερώσαμε τον κύριο Υπουργό ότι για να μπορέσει η τηλεθέρμαση του Αμιντέου να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία τους, θα πρέπει να συνδεθεί με τον ΑΕΙΣ Πτολεμαϊδα 5. Πλην όμως για να γίνει η σύνδεση αυτή χρειάζονται αρκετά χρήματα και μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια ο Δήμος Αμιντέου δεν έχει να τα δώσει, αλλά και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να τα μετακυλεί στις πλάτες των καταναλωτών, γιατί και αυτοί και όλοι μας γενικά αυτό το καιρό έχουμε δώσει ούκο λίγα χρήματα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ο βουλευτής ότι τους άκουσε με προσοχή και τους απάντησε ο Υπουργός ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά να βρεθούν αυτά τα χρήματα, δηλαδή τα 3 εκατομμύρια, για να γίνει η σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Αμιντέου και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στη Φλόρινα, όπου εκεί έχουμε 7 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας, Νίκο. Έτσι είναι, Δημήτρη. Αυτό το πρόγραμμα βγαίνει από τον ΟΑΕ, από τα προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας και αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως προείπες, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τη Φλόρινα. Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν των ενδιαφερομένων μέχρι τις 18 Τρίτου, τώρα το Μάρτιο, και 11 η ώρα το μεσημέρι. Και φυσικά οι αιτήσεις αυτές θα γίνουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα, όπως προείπαμε, του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, και φυσικά μέσα από εκεί θα δούμε τις διάφορες θέσεις που υπάρχουν και κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τεχνικής εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή επαγγέλματα λογιστών, οδηγών, κοινωνική λειτουργή και άλλα. Βέβαια, για όλη αυτή την ενημέρωση είπαμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν μέσα, γιατί θα μάθουν και άλλες λεπτομέρειες. Ωραία.
Τώρα να πάμε να δούμε ποια είναι η πρόταση του Δήμου της Φλόρινας για την κατάσταση φωτισμού μελέτ, Νίκο. Πράγματι, Δημήτρη, ο Δήμος Φλόρινας κάνει μια πρόταση ούτως ώστε ο φωτισμός των χώρων που έχει στη δικαιοδοσία του, αλλά και με λάμπες να γίνει, δηλαδή με λάμπες LED, δηλαδή καινούριος τρόπος, και φυσικά όχι μόνο το ηλεκτρικό σύστημα φωτισμού του Δήμου, αλλά και το δημοτικό δημαρχιακό μέγαρο θα επανδρεθεί με λάμπες LED. Βέβαια, αυτές οι ενέργειες και γενικά αυτή η πρόταση έχει ένα μεγάλο κόστος, πλην όμως από ό,τι λένε οι αρμόδιοι, αυτό σε λίγο χρονικό διάστημα θα εκμηδενιστεί. Και το λένε αυτό διότι θα υπάρχει μικρή σπατάλη ρεύματος, οπότε έχουμε οικονομία εξόδων του Δήμου και φυσικά και το σφοδιότερο δεν υπάρχουν ρήποι, με αποτέλεσμα να υπάρχει και προστασία του περιβάλλοντος. Το προβολιανός λοιπόν αυτού του έργου θα κυμανθεί γύρω στο 1.500.000 ευρώ περίπου. Αλλά είπαμε και τους λόγους ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει σβηστεί, ας το πούμε, αυτό το κόστος. Μάλιστα. Προηγούμενο βέβαια σύστημα που είχε και έχει βέβαια ο Δήμος Φλόρινας για το φωτισμό των πιο πάνω που είπαμε είναι ενεργοβόρο και δεν συμφέρει. Και γι' αυτό προτείνει αυτή τη λύση ο Δήμος Αμυντού. Ο Δήμος Φλόρινας. Μάλιστα. Και πάμε να κλείσουμε τώρα με την εβδομάδα αθλητικής αιμοδοσίας από τις 8 μέχρι και τις 12 Μαρτίου στη Φλόρινα. Ακριβώς, Δημήτρη. Διοργανώνεται εθελοντική εβδομαδιαία αιμοδοσία στη Φλόρινα από τις 8 Μαρτίου μέχρι και τις 12, και φυσικά αυτό γίνεται με συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Φλόρινας, του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου και της Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φλόρινας. Το σύνθημά τους είναι «Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή». Συνεργάτες βέβαια σε αυτό το θέμα είναι το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας και οι τοπικές κοινότητες Αμοχωρίου, Μελίτης, Κάτω Κλινών και Περάσματος. Βέβαια υπάρχει και υπεύθυνος και αρμόδιος δηλαδή που θα δίνει τις όποιες πληροφορίες των ενδιαφερομένων στο τηλέφωνο 6970 716108, και χρειάζεται αυτό το τηλέφωνο να παίρνουν ενδιαφερόμενοι, γιατί θα ενημερώνονται πού και πότε, δηλαδή σε ποιες κοινότητες και ώρες θα υπάρχει το συνεργείο. Βέβαια οι ώρες, τα χρονικά περιθώρια που θα γίνονται οι αιμοδοσίες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι, γιατί θα πρέπει να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι από τον υπεύθυνο εκεί ότι θα τηρηθούν και αυστηρά τα μέτρα ενάντια του COVID-19. Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, και με αυτό το θέμα θα κλείσουμε. Θα σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στην Φλόρινα.